Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω μερικά απλά βήματα για το πώς να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση, ενώ παράλληλα έχεις μια full-time ή part-time δουλειά. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Το να αποφασίσεις να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση είναι ένα άλμα πίστης. Απαιτεί να βγεις από την ζώνη άνεσής, όπως λέμε, να ξεβολευτείς δηλαδή και να δοκιμάσεις κάτι καινούριο. Αν αυτή η ιδέα σε συναρπάζει, τότε δεν χρειάζεται να περιμένεις. Είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό το άλμα και να γίνεις ο CEO, ο Γενικός Διευθυντής και Ιδιοκτήτης της δικής σου εταιρείας. Σίγουρα έχει πολλά που χρειάζεται να κάνεις και υπάρχουν κάποια ρίσκα, αλλά οι προοπτικές για κέρδη από όλες τις απόψεις είναι τεράστιες. Αν έχεις αμφιβολίες για το πώς να ξεκινήσεις και πώς να προχωρήσεις, τότε δες με προσοχή το σημερινό βίντεο. Στις μέρες μας είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσεις μια δική σου επιχείρηση σε σχέση με το πώς ήταν πριν από μερικά χρόνια. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ έχεις σκεφτεί να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση? Και αν ναι, τι ήταν αυτό που σε εμπόδισε και δεν το έκανες ακόμα? Και δες το βίντεο ολόκληρο, γιατί θα μοιραστώ μαζί σου ποια, κατά τη γνώμη μου, είναι η καλύτερη ευκαιρία για επιχειρηματικότητα σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί κάποια βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζεις με ακρίβεια ποιες είναι οι ώρες που αφιερώνεις στην υπαλληλική σου δουλειά και ποιες είναι οι ώρες που είσαι σε εισαγωγικά ελεύθερος, δηλαδή οι ώρες που δεν βρίσκεσαι στην κύρια εργασία σου. Το σημαντικότερο δεν είναι να γνωρίζεις αν δουλεύεις απόγευμα, πρωί, μεσημέρι ή με βάρδιες ή αν δουλεύεις Δευτέρα αντί για Σάββατο ή Κυριακή αντί για Δευτέρα. Το βασικότερο είναι να γνωρίζεις την ποσότητα των ωρών. Π.χ. να ξέρεις ότι στις 7 ημέρες που έχει εβδομάδα, οι 40 ώρες αφιερώνονται στην κύρια σου εργασία. Όλη η εβδομάδα περιλαμβάνει 168 ώρες και εσύ αφιερώνεις 40 ώρες στη συμβατική σου εργασία. Τότε 168 μείον 40 ίσον 128, αν αφαιρέσεις και 8 ώρες την ημέρα για ύπνο, δηλαδή 56 ώρες, τότε σου μένουν 72 ώρες εκτός της κύριας εργασίας σου. Άρα λοιπόν, θα γνωρίζεις ότι από αυτές τις 72 ώρες, κάποιες θα αφιερωθούν στη δημιουργία της νέας σου επιχείρησης. Πόσες θα είναι αυτές? Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να αποφασίσεις. Εφόσον ξέρουμε ποιος είναι ο διαθέσιμός μας χρόνος, το δεύτερο βήμα είναι να σκεφτούμε ποιο μοντέλο επιχείρησης θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και οι επιλογές που έχεις είναι ατελείωτες. Κατά τη γνώμη μου, αν είσαι στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής σου πορείας, θα έλεγα πως η καλύτερη μορφή επιχειρηματικότητας είναι το δικτυακό marketing. Το δικτυακό ή πολυεπίπεδο marketing είναι ένας αναλλακτικός τρόπος που πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν για να εμπορεύονται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στην αγορά. Κάποια από τα θετικά του δικτυακού marketing είναι ότι δίνει σε κάποιον τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, παρέχοντάς του υψηλής ποιότητα προϊόντα ή υπηρεσίες, δίνοντάς του ένα πλάνο αμοιβών, δίνοντάς του ένα κατάλληλο σύστημα υποστήριξης και εκπαίδευσης και πολλά πολλά άλλα. Σκέψου κάτι αντίστοιχο με ένα franchise, αλλά χωρίς να χρειάζεται να επενδύσεις χιλιάδες ευρώ. Συν ότι έχεις τη δυνατότητα να μεταπουλήσεις τα δικαιώματα του franchise σε άλλους και να κερδίζεις ένα ποσοστό από τις πωλήσεις των ανθρώπων που θα τα αγοράσουν. Αυτό είναι ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας που επιλέγουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο κάθε χρόνο. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερο για την επιχειρηματικότητα μέσω του δικτυακού marketing, στείλε μου ένα μήνυμα για να μοιραστώ μαζί σου κάποιες πληροφορίες ή άφησε ένα σχόλιο και θα σου στείλω κάποια πράγματα να δεις. Ένα άλλο μοντέλο είναι η παροχή υπηρεσιών. Για παράδειγμα, να προσφέρεις online συμβουλές ή επιπληρωμή επάνω σε ένα θέμα που γνωρίζεις καλά. Να γίνεις δηλαδή coach σχετικά με ένα θέμα επάνω στο οποίο έχεις εμπειρία ή γνώση. Αν έχεις γνώσεις, για παράδειγμα, και επιτυχίες στο χώρο της γυμναστικής, θα μπορούσες να φτιάξεις μια επιχείρηση γύρω από το fitness coaching. Ή αν είσαι καλός ή καλή στο να πλέκεις, θα μπορούσες να κάνεις μαθήματα σχετικά με το πλέξιμο. Η αλήθεια είναι πως η επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου σηκώνει μεγάλη συζήτηση και ανάλυση και είναι κάτι που θα κάνουμε σε επόμενο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο όμως θέλω περισσότερο να εστιάσω στο πώς να χτίσεις μια τυπική δομή επιχείρησης παράλληλα με τη δουλειά σου, ανεξάρτητα από το μοντέλο επιχείρησης που έχεις επιλέξει. Εξάλλου, οι βασικές αρχές επιχειρηματικής ανάπτυξης ισχύουν για την πλειοψηφία των επιχειρηματικών μοντέλων. Επίσης, αν θες να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση, αλλά δεν ξέρεις τι μοντέλο να επιλέξεις, μπορείς να μελετήσεις το μοντέλο επιχειρηματικότητας που ακολουθώ εγώ, αλλά και εκατοντάδες άλλα μέλη της ομάδας μου. Μπες στο GreekCoach.gr/online, βάλε τα στοιχεία σου και παρακολούθησε μια 40-λεπτή ενημέρωση που έχω ετοιμάσει. Εκεί εξηγώ αναλυτικά το όλο μοντέλο και με ποιο τρόπο μπορούμε να δουλέψουμε μαζί. GreekCoach.gr/online. Ας επιστρέψουμε όμως στο θέμα μας. Το βασικό είναι να επιλέξεις ένα μοντέλο επιχείρησης το οποίο δεν θα απαιτεί επένδυση τεράστιων πόρων που ίσως αυτή τη στιγμή δεν έχεις. Για παράδειγμα, το να δημιουργήσεις ένα καινούριο φυσικό προϊόν από το μηδέν απαιτεί χρόνο, πρόσληψη ειδικών, υλικά, κόστος παραγωγής κτλ.
Και αυτοί είναι πόροι που αυτή τη στιγμή σου να μην έχεις. Η ενασχόλησή σου με μια εταιρεία δικτυακού marketing ή η παροχή υπηρεσιών μέσω coaching, όπως ανέφερα πριν από λίγο, δεν απαιτεί πολλούς πόρους από πλευρά σου. Χρειάζεσαι απλώς να έχεις τις γνώσεις προφανώς, ένα λάπτοπ, ένα κινητό και μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Αφού επιλέξεις το επιχειρηματικό μοντέλο, το επόμενο βήμα είναι να φτιάξεις ένα πλάνο δράσης, το οποίο θα φέρει τα πρώτα αποτελέσματα στη νέα σου επιχείρηση. Για να φτιάξεις το πλάνο δράσης αυτό, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να προσδιορίσεις ποιος είναι ο οικονομικός σου στόχος. Για παράδειγμα, μπορείς να επιθυμείς να βγάζεις 500 ευρώ έξτρα κάθε μήνα από τη δική σου επιχείρηση. Αφού βάλεις τον οικονομικό σου στόχο, στη συνέχεια χρειάζεται να δημιουργήσεις ένα συγκεκριμένο πλάνο καθημερινών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα αυτών των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο χρόνος που θα αφιερώνεις και δεύτερον είναι το περιεχόμενο της δράσης. Χρειάζεται δηλαδή να αποφασίσεις πρώτα απ' όλα ποιες ώρες μέσα στην ημέρα σου θα αφιερώνεις τη νέα σου επιχείρηση, αλλά και τι θα κάνεις αυτές τις ώρες. Όσον αφορά το χρόνο που θα αφιερώνεις, θέλω να κάνεις το εξής. Θέλω να αποφασίσεις τόσο χρόνο ώστε να μπορείς να το κάνεις μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, ίσως να μπορείς κάποιες μέρες την εβδομάδα να αφιερώνεις και 12 και 13 και 16 ώρες την ημέρα, αλλά αυτό μακροπρόθεσμα δεν θα μπορέσεις να το κάνεις και μπορεί να σε κάψει αυτό, όπως λέμε, και να σε κάνει να τα παρατήσεις. Ως προς το τι θα κάνεις μέσα σε αυτές τις ώρες, είναι κάτι που τον αναλύω στο masterclass που πραγματοποίησα για το πώς να βάλεις ένα πλάνο καθημερινής δράσης. Δες το μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετος πλάνο. GreekCoach.gr κάθετος πλάνο. Τώρα, όσον αφορά το τι θα κάνεις στις ώρες που θα αφιερώνεις, το βασικό που χρειάζεται να γνωρίζεις είναι το εξής. Χρειάζεται να αφιερώνεις μεγάλο μέρος του χρόνου αυτού στις επαφές με νέους ανθρώπους. Με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρονται να γίνουν πελάτες της επιχείρησής σου. Χρειάζεται καθημερινά καινούργιοι άνθρωποι να μαθαίνουν για την επιχείρησή σου. Αυτό είναι το καθοριστικό στοιχείο που θα φέρει χρήματα στην επιχείρηση. Όσα βίντεο και αν παρακολουθήσεις, όσο καλά και αν προετοιμάσεις την υπηρεσία σου, αν δεν αφιερώνεις χρόνο στην επικοινωνία με ανθρώπους, η επιχείρησή σου δεν θα δημιουργεί εισόδημα. Αφού φτιάξεις ένα πλάνο δράσης, το τέταρτο και τελευταίο βήμα είναι η εκτέλεση αυτού του πλάνου. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να εξελίξεις λίγο την οτροπία σου και να συνηθίσεις την εξής ιδέα. Όταν χτίζεις την επιχείρηση παράλληλα με την υπαλληλική σου απασχόληση ή με τη δουλειά σου ή με οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνεις, η δράση που θα κάνεις στην επιχείρηση έχει τη λειτουργία ενός υπομόχλιου. Τι είναι το υπομόχλιο? Ένα παράδειγμα υπομόχλιου είναι ο γρίλος που χρησιμοποιούμε όταν παθαίνουμε λάστιχο στο αυτοκίνητο για να σηκώσουμε ένα μέρος του αυτοκίνητου από το έδαφος. Πατώντας ξανά και ξανά το πόδι μας στο γρίλο ή γυρνώντας τον, ανάλογα πως είναι, βοηθάμε το υπομόχλιο να σηκώσει τελικά το αυτοκίνητο. Δηλαδή, βάζοντας λίγη δύναμη σε κάθε πάτημα ή σε κάθε περιστροφή, αλλά κάνοντας πολλά πατήματα ή περιστροφές, επιτυγχάνουμε μέσω του υπομόχλιου ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι και τη δράση που θα κάνεις καθημερινά στην επιχείρησή σου. Δεν θα πληρωθείς κατευθείαν για την κάθε ώρα που βάζεις καθημερινά, αλλά μετά από ένα ή δύο μήνες θα δεις ότι το πλάνο που ακολουθείς θα αρχίσει να φέρνει σταθερά και αυξανόμενα αποτελέσματα στην επιχείρησή σου. Αν έφτασες ως εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάντα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Θα χαιρόμουν να μοιραζόσουν στα σχόλια τι είδους επιχείρηση έχεις ή τι είδους επιχείρηση θα ήθελες να αποκτήσεις. Και αν το βίντεο αυτό σε βοήθησε στο να πάρεις την απόφαση να ξεκινήσεις. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, κάνε πράξη τις ιδέες που μοιράστηκα μαζί σου σε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετος list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing». Θα βρεις το link στην περιγραφή.